Τι κάνω στην Ελένη, καμία άλλη δολοφονημένη. Καμία άλλη δολοφονημένη, ποτέ μην ξεχαστεί. Τι κάνω στην Ελένη, καμία άλλη δολοφονημένη, ποτέ μην ξεχαστεί. Τι κάνω στην Ελένη, καμία. Αξιοπρέπεια! Άντρες να τιμάτε τα παντελόνια σας! Φτάνει πια να δολοφονείτε τα παιδιά μας! Τα κορίτσια μας! Από μικρά, από 3-600 γραμμάρια τα κάνουμε 2 μέτρα κοπελάρες! Με προσόντα! Με 1,000! Από τη μία δραστηριότητα στην άλλη! Με ηθικές αξίες! Και να έρχονται 2 πτωγλαναράδες! Ο Ροδίτης και ο Αλβανός! Και να σπείρουν τον πόνο και το δάκρυ μέσα στην οικογένειά μου! Δεν αξίζαμε αυτή την τύχη. Εδώ και τώρα αλλαγέ στον ποινικό κώδικα. Εδώ και τώρα. Όχι το ισόβια στα 20 χρόνια. Μια ζωή να είναι ισόβια μες στις φυλακές. Τέλος βγήκε η απόφαση, όπως και πρωτοδίκως. Δεν άλλαξε σε τίποτε. Το ισόβια κάθυρξη και τα 15 χρόνια για το βιασμό του παιδιού μου. Εν μέρη αισθάνομαι δικαίωση. Εν όλο και γενικώς όχι. Γιατί δεν είναι αυτοί νόμοι. Μέχρι 20 χρόνια διθεντάχα μπορεί να κάθονται στις φυλακές και να ζητούν αίτηση αποφυλάκησης. Γιατί λέει μέσα ο συνήγορος υπεράσπισης έχει δικαίωμα, λέει, να βγει στην κοινωνία. Σκέφτεστε, 45 χρονών θα βγει στην κοινωνία. Το δικό μου το παιδί δεν είχε δικαίωμα να ζήσει. Γιατί δεν της δώσαν δεύτερη ευκαιρία. Εδώ και τώρα αλλαγέ στον ποινικό κώδικα και στην ποινική δικονομία. Φτάνουν τα καρδιοζηλίκια. Φτάνουνε, δεν το αντέχω άλλο, ούτε εγώ, ούτε οι μάνες εδώ δίπλα που είναι η μαμά της Ερατούς, η μαμά της Σόφης, η μαμά της Γαριβαλιάς, η μαμά του Φίσα. Εδώ και τώρα αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Αν υπάρχει ένα καλό πολιτικό σύστημα, για να μην το ονομάσω σαθρό, θα αλλάξουνε τους νόμους. Απαιτώ και θέλω για τα υπόλοιπα θύματα και το ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια. Και όσον αφορά και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, πολύ θα τον παρακαλέσω να μας ακούσει. Εμάς όλες τις μάνες των αδικοχαμένων κοριτσιών και παιδιών και αγοριών. Γίναμε πολλές. Η φωνή μας έγινε πολύ τρανταχτή. Και από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι κάτω. Είμαστε πάρα πολλές και εδώ και τώρα απαιτούμε από τον Πρωθυπουργό και από τους αρχηγούς των κομμάτων να μας συναντήσουν. Δεν μπορεί οι δολοφόνοι να έχουν μόνο δικαιώματα. Υπάρχουν και οικογένειες από πίσω που θρυνούνε. Οι δολοφόνοι ζητούν εφετείο και εγώ μια ζωή ζω την τραγωδία και θα ζω. Και το παιδάκι μου και τα ορφανά που μείνανε πίσω και οι μάνες οι υπόλοιπες που θρυνούνε τα κορίτσια.